πάμε στην Χριστουγεννιάτικη Βενετία. Για δεύτερη φορά μέσα στον τελευταίο μήνα θα ταξιδέψουμε στη Βενετία. Θα συνομιλήσουμε εκεί αυτή τη φορά με τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, να μας μεταφέρει το κλίμα. Είναι Χριστουγεννιάτικο, κύριε Ζαφυρόπουλε, το κλίμα εκεί στην Βενετία? Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και χρόνια πολλά. Χρόνια το πολλά. Κλίμα, το κλίμα είναι οπτικά είναι χριστουγεννιάτικο, στολισμένο, αλλά στην ουσία... Εσωτερικά κάπου υπάρχει ένα κενό. Ακριβώς, εσωτερικά υπάρχει ένα κενό και ο κόσμος είναι μουδιασμένος και... αντιμετωπίζει κάτι το πρωτοφανές για τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια. Οι Έλληνες, η ψυχολογία των Ελλήνων εκεί πώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η ψυχολογία των Ελλήνων δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα διαφορετική μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία να επισκεφτούμε και τον ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία, καθότι απαγορεύεται η μετακίνηση από έξω από το Δήμο μας. Καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες δεν ζουν στη Βενετία, ζουν πολύ λίγοι Έλληνες. Δεν είναι πάνω από 10-15 άτομα, ίσως 20. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι διασπαρμένοι γύρω από τη Βενετία, στην Πάδοβα κυρίως, στο Τρεβίζο, στη Βιτσέντσα, στη Βερόνα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι στο Μέσπε... Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και στην... γιατί η κοινότητά μας ξέρει ότι είναι η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Βενετίας, η αρχαιότερη κοινότητα στην διασπορά, δημιουργημένη το 1498. Κύριε Ζαφυρόπουλε, να μας πείτε σε ημερήσια βάση ο αριθμός των κρουσμάτων που κειμένεται. Έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, θα σας πω, ναι βεβαίως έχω εικόνα και μάλιστα εικόνα πολύ πρόσφατη. Θα σας πω ότι στο Βένετο, δηλαδή το Βένετο είναι ο νομός του Βένετο, ο οποίος έχει 4.400.000 κατοίκους. Μιλάμε για χτεσινά 3.834 καινούργιες κρούσματα. Ναι. Ναι. Οι θάνατοι ήταν 114 στις τελευταίες 24 ώρες. Συνολικά ο αριθμός των που έχουν προσβληθεί από COVID από την αρχή της πανδημίας στο Βένετο είναι γύρω στις 213.000. Και ότι στο σύνολο των θυμάτων σε ένα πληθυσμό 4.400.000, όπως είπα, ήταν 5.385 περίπου θάνατοι. Οι Ιταλοί γενικά δεν έχουν περάσει και λίγα, με το βλέμμα στραμμένο στο εμβόλιο τώρα, κύριε Ζαφυρόπουλε. Κοιτάξτε, με το βλέμμα στραμμένο στο εμβόλιο φυσικά, περιμένουν να οργανωθεί μια τεράστια επιχείρηση, τουλάχιστον από ότι στο νοσοκομείο της Πάδοβας, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην περιοχή, είναι τα μεγαλύτερα, προβλέπεται για τις 27 Δεκεμβρίου να φτάσουν οι πρώτες 875 δόσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για το προσωπικό του νοσοκομείου. Ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η καινούργια ιστορία με την Αγγλία και τη μετάλλαξη του κορονοϊού, που τον κάνει πιο... περισσότερο εύκολο να διαδοθεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Τι να πω. Κύριε Ζαφυρόπουλε, ένα μήνυμα στους συμπατριώτες σας που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή εδώ στους Έλληνες, ποιο είναι? Κοιτάξτε, το μήνυμα που έχω να δώσω είναι ας σκεφτούμε λίγο τη ζωή, όχι πια το θάνατο. Η ζωή πρέπει να ξεκινήσει πάλι όπως παλιά. Οι ανθρώπινες επαφές είναι αναγκαίες. Τα σχολεία πρέπει να ξανανοίξουν, δεν είναι δυνατόν να γίνονται μαθήματα με mirror, με καθρέφτη, απέναντι στον προϋπολογιστή. Και νομίζω ότι θα βγούμε όλοι διαφορετικοί από αυτή την εμπειρία. Εγώ πιστεύω προσωπικά πολύ πιο δυναμωμένοι, ακόμα απέναντι στις σχέσεις μας και στο πώς βλέπουμε τη ζωή. Είχατε προγραμματίσει να έρθετε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες? Όχι, είχα προγραμματίσει το καλοκαίρι να έρθω στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς είχα ένα ατύχημα στο οικογενειακό περιβάλλον, ναι, και δεν μπορούσα να κατέβω. Η Ελλάδα μου λείπει, είναι 2 χρόνια που δεν κατεβαίνω και πέρα από το γεγονός που με πονάει ιδιαίτερα, μου λείπει και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Από ποιο μέρος κατάγεστε, ποια περιοχή? Η μητέρα μου είναι από τη Μεσσηνία,
Ναι. Ήταν από τη Μυσσηνία και ο πατέρας μου από το Αγρίνιο. Εγώ στην Αθήνα γεννήθηκα και μεγάλωσα και είμαι εδώ 43 χρόνια. Οι δράσεις εκεί των Ελλήνων στη Βενετία, μικρή κοινότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν προγραμματίζεται δραστηριότητα. Όχι, ναι, εννοείται. Οι δράσεις της κοινότητας Βενετίας είναι σημαντικές, παρότι είμαστε 90 άτομα όλα και όλα και λιγότερα ενεργά. Ναι. Πρέπει να είμαστε όλοι Έλληνες και Ορθόδοξοι, αλλιώς δεν μπορείς να εργαστείς σε αυτήν την ιστορική κοινότητα. Προγραμματίζουμε για τον επόμενο χρόνο, για το 2021, το Σεπτέμβριο, να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσουν οι συνθήκες. Μια μεγάλη ημερίδα για τον Έλληνα Λόγιο Ιωάννη Ακυρόπουλο με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας που γιορτάζει το 22 τα 800 χρόνια. Μάλιστα, εδώ να το καλύψουμε, να κάνουμε αναφορά, κύριε Ζαφυρόπουλε. Να είμαστε λοιπόν σε επαφή, να βέβαια κάνετε αναφορά. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ πάρα σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Εξάλλου οι Κρήτες οι οποίοι πήραν μέρος στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας βέβαια είναι πάρα πολλοί και είναι υπερηφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ.